Το αίτημα του σωματείου μας είναι να επαναπροσληφθούν άμεσα οι συνάδελφοι, γιατί είναι πολύ κοντά στη σύνταξη. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι παλέψαν όλα αυτά τα χρόνια. Πάνω από 27 χρόνια είχαν προϋπηρεσία. Φαντάζεστε λοιπόν τώρα πόσο θα δυσκολέψει η ζωή τους από εδώ ώστε να βρουν δουλειά, αλλά και να πάρουν πλήρη σύνταξη. Αυτό είναι, μια συνέχεια του νόμου Βρούτσι, που έχει αφήσει τις πολυεθνικές εταιρείες να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να κάνουν στην ουσία ό,τι θέλουν, μεγαλώνοντας την κλίμακα των απολύσεων χωρίς να ενημερώνει το σωματείο, και ένα σωρό αντιεργατικά μέτρα, το οποίο όπως είναι γνωστό παλέψαμε και αγωνιστήκαμε όλο το τελευταίο διάστημα για να ανατρέψουμε, και δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε τον νόμο του Βούρτσι. Εδώ, από ό,τι μας είπε τώρα ο διευθυντής, θα συνεχιστούν οι απολύσεις. Εδώ πέρα το σωματείο θα προκηρύξει άμεσα γενική συνέλευση, η οποία λοιπόν καλούνται τώρα οι εργαζόμενοι να πάρουν τις αποφάσεις τους για το μέλλον το δικό τους και των παιδιών μας, αλλά και για το μέλλον του εργασιακού κινήματος, που θα πρέπει σήμερα να έχει τέτοιες βάσεις, να έχει τέτοια δυναμική, η οποία οι εργοδότες όχι απλώς να το φοβούνται, να μας βλέπουν και να αλλάζουν δρόμο.